Λοιπόν, ο Rob Snow είναι ο τελευταίος μου καλεσμένος για σήμερα. Είναι Άγγλος, θα μιλήσουμε εγώ ελληνικά και εκείνος αγγλικά. Του υποσχέθηκα προσπαθούμε. Θα προσπαθήσουμε. Και δεν ξέρω αν θα μου πει έστω και μια λέξη στα ελληνικά, γιατί ακόμη θεωρεί ότι δεν το έχει εντελώς, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα κάνουμε μια απόπειρα στον αέρα. Καλώς όρισες καταρχήν. Ευχαριστώ. Κάτσε λίγο πιο πίσω για να δω την μπλούζα σου και να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτό είναι ένα από τα έργα του Ρομπ. Λοιπόν, είναι ο Δαλάη Λάμα, τον οποίο έχει εικονογραφήσει, είναι τέλειος και τον τύπο συμμετέχει και στο μπλουζάκι του, γιατί μπορεί. Και από πίσω, ποιος είναι από πίσω, δεν μπορούμε να γυρίσουμε βέβαια. Okay, είναι ήδη. Α, είναι ο ίδιος. Ναι, ναι. Δεν είναι καταπληκτικό το... Είναι, is it a drawing, είναι σκίτσο. Από το Photoshop, στον υπολογιστής. Α, παίρνεις δηλαδή τη φωτογραφία κανονικά. Κάνω ένα σχέδιο πρώτο και ναι. Να βάλω στον... Μόνος άρχισε να μιλάει στα ελληνικά, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε. Άντε πάλι. Και το κάνεις έτσι δηλαδή, δεν είναι από την αρχή. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται όλο αυτό. Εξήγησε μας. Οκ, είναι καλύτερο για μένα αν τα κάνω σχέδια με το μολύβι πρώτο στον... Ναι, στον υπολογιστή. Οκ. Στο χέρι, ναι. Και ένα σκανάρι μέσα στο κομπιούτερ. Είχαμε δείξει παλιά δουλειά του. Και θέλω πολύ να δείχνουμε κατά καιρούς και όλο κάτι συμβαίνει και χανόμαστε. Όμως τώρα είναι η ευκαιρία, Ρόμπερτ Μίτσαμ. Ρομπ Μίτσαμ, ναι. Όπω μοιάζει πάρα πολύ. Έτσι λέγεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ και όχι με τη δικιά μου την προφορά. Πώς το έπεσε, ξαναπέστε λίγο. Αυτό είναι αγαπημένη μου. Τι, λοιπόν, Holy cow. Αυτή η σειρά, αυτή τη σειρά την έχουμε δει στην Art Gallery της Ρο, έτσι δεν είναι. Ναι, δύο χρόνια πριν. Πριν από δύο χρόνια, είναι η σειρά εκείνη που έχεις αυτό, όλο αυτό σχεδιάσει. Είναι καινούριο. Όλα αυτά είναι καινούρια. Ναι. Τώρα, αυτή είναι η φωτογραφία που μας χρειάζεται. Είναι η 7 κούπα με το σχέδιο του Ρομπ, το οποίο παίρνει μέρος σε έναν διεθνή διαγωνισμό και προσκαλούμε όλους εσάς να κάνετε like στη σελίδα που θα σας υποδείξουμε για να είναι το δικό του το σκίτσο εκείνο που θα αντιστοιχεί στο 7 κούπα. Όλα αυτά τα χαρτιά που βλέπετε εδώ, μπράβο, εδώ βλέπουμε και τα έπαθλα. Τα χαρτιά λοιπόν θα τα έχει σχεδιάσει από ένας σχεδιαστής στον κόσμο. Αυτοί είναι οι υπόλοιποι συναγωνιστές του. Είναι εξίσου πολύ ωραία, δεν μπορώ να πω, αλλά το δικό μας είναι το καλύτερο, όπως γίνεται πάντα. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το διαγωνισμό που τρέχει. Διάβασα ότι είναι 500 τόσες χώρες, 534 νομίζω με 60 κάτι εικονογράφους από όλο τον κόσμο. Έβαλε σκονάκι, παιδιά. Αυτή είναι η Audrey Hepburn. Καταπληκτικό το σκηνικό. 537. 537 χώρες. Όχι. Όχι. Artists. Α, 537 καλλιτέχνες 67 από 67 χώρες. Ναι. Ναι, διεκδικούν τα έπαθλα από αυτόν τον διαγωνισμό. Και επειδή εμείς υποστηρίζουμε τους φίλους μας, μπαίνουμε σε όλους τους κομπιούτερ και κάνουμε like. Όχι μόνο το δικό μας, αν μπορούμε μπαίνουμε από όλους, δηλαδή πάμε και στους άντρες μας. Είναι τελευταία δύο μέρες για το... Μένουν άλλες δύο μέρες για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Τελείωσε το Κυριακή. Αχα. Και τι θέλει να μας πει το σκίτσος που είναι τόσο ωραίο, με αυτή την καρδιά που έχει βγει. Είναι... Ναι, πήρε το ιδέα από κλασική, πώς λέγεται αυτό, χάρτες. Cards. Από κάρτες. Χάρτες άκουσα, ναι. Πήρες την ιδέα από τις κλασικές κάρτες. Αλλά θέλω λίγο steampunk. Το ξέρεις steampunk. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Λίγο Google, παιδιά. Ένα Google, παιδιά. Τι είναι. Κάνε το Google. Έχει σύνθεση με το κλασική steel και αυτά. Α, οκ. Λοιπόν, είναι τεχνοτροπία. Είναι τεχνική. Όχι, είναι steel. Steel. Με το ρούκα, με το... Α, steel είναι, οκ. Ναι. Μαθαίνουμε και πέντε πράγματα καινούργια, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις, λέει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντυπωσιάστηκα. Είναι μάθημα για σένα, Είναι μάθημα για μένα. Και είχα ένα ιδέα να κάνω ένα, πώς λέγεται, βασιλεία. Βασίλισσα. Βασίλισσα. Και όλοι λέει δεν έχει μάτια. Ναι, αλλά... δεν έχει μάτια, είναι αλήθεια. Ναι. Ούτε, αυτό ναι. Είναι για το έρωτα. Για τον έρωτα. Χωρίς, ναι, χωρίς μάτια. Α, που στυφλώνει ο έρωτας. Ναι, ναι. Πολύ, τι ωραία που συνεννοούμαστε εδώ. Μη μου... Α, και αυτό... Τυφλώθηκε από τον έρωτα. Ναι, θέλει και να του δίνει και την καρδιά το... της. Ναι, έχει 7 καρδιά. Ναι. Όλοι έχει δύο διαφορετικά, πώς λέγεται, emotion. Βγαίνουν 7 καρδιές από μέσα της. Τι είναι αυτό, emotion. Emotions. Συναισθήματα. Ναι. Και κρατάει ένα με το έρωτα. Είναι κόκκινο. Κλασική έρωτα κρώματα. Τώρα πήρε άλλη διάσταση στα μάτια μου το σκίτσο του. Πραγματικά άλλη διάσταση.
Είδες, ρε παιδί μου, αυτό που λέει το καλλιτέχνης, ε. Μάλλον μήπως να κάνω lateral thinking. Mm-hmm. Ναι, και αυτό με ένα εβδομάδα το ίδιο βρήκε. Δεν μου λες τώρα τα υπόλοιπα σκίτσα. Τι. Τα υπόλοιπα. Αυτό. Uh-huh. Με το vintage. Το έκανα ολόκληρο χρόνια με το caricatures. Καρικατούρες, και ναι. Άλλαξε το θέμα και θέλω να κάνω vintage. Α, θέλεις να κάνεις vintage. Παλαιό, ναι. Το vintage και... το καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα, το έχουμε πιάσει. Αυτός είναι Marx, Groucho Marx. Και όλοι κάνω black and white, όχι με το χρώμα σαν αυτό. Ναι. Και μάλλον θα κάνω ένα χρόνια έτσι. Uh-huh. Και μάλλον δεν ξέρω να κάνω άλλο ιδέα. Κάνεις καμιά έκθεση δηλαδή? Δεν ξέρω, Είναι ακριβώς να κάνω ένα έκθεση και δεν ξέρω. Πόσο κοστίζει μια έκθεση, δεν έχω ιδέα. Για το εικόνες με το γονίζες και, ναι, και το γκαλερί. Για να βάλεις το τελάρο μετά την φωτογραφία. 1,000 ευρώ περίπου. Για να την ετοιμάσεις δηλαδή, για να κάνεις... εβδομάδα. Για μια εβδομάδα. Ναι. Μαζί με ενίκια, μαζί με τα πάντα. Να μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, και τι γίνεται. Αυτό, ναι, αν δεν έχω λεφτά, τι να κάνω. Χορηγό. Να βάλω στο ίντερνετ και αν πώς θέλει. Πάει η δουλειά γενικά, επειδή ξέρεις. Τι, έχουμε κρίση εδώ. Έχουμε κρίση, ρε παιδί μου, αλλά εσύ αποκτήσεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κάποιος το σκίτσο από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από τη Ρωσία. Ναι, έχω πελάτες στην Γερμανία, uh-huh. Αμερική, από το ίντερνετ. Και ναι, σε βρίσκουν όλα από το ίντερνετ, από τη σελίδα ναι, σου. Ναι, πολλά, όχι πολλά, αλλά πήρε λίγο λεφτά. Ναι, ναι. Και μπορώ να ζω, πες. Δεν είναι, πώς το λέτε, enough. Δεν αρκούν, δεν είναι αρκετά, ούτε για τα κανονικά κλασικά επαγγέλματα είναι. Ναι, έχει άνθρωποι να γράφει στον σελίδα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν θέλει να. Δεν θέλει να. Μετάφραση. Του αρέσει, αλλά όταν φτάνουν στο διατάφτα, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν οικονομικά. Ε. Ναι, έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Όλοι λέει, σκέφτονται, είναι free, δωρεάν το εικόνες. Το ίντερνετ είναι. Καλά, δεν γίνεται όμως. Αν θέλουν κάτι να το πάρουν και το εκτυπώσουν σε μεγάλη διάσταση, πρέπει να πάρουν τα δικαιώματα από σένα. Δηλαδή, εσύ είσαι ο καλλιτέχνης. Πρέπει κάπως να αμείβεστε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται όλα να είναι επειδή είναι στο ίντερνετ να τα παίρνετε έτσι. Ο κόσμος έχει έτσι λίγο μπερδεμένη, μια μπερδεμένη άποψη για το ίντερνετ σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι. Ναι, έχουμε πρόβλημα με Κίνα και όλοι κλέψουν εκεί και είναι βάλει στον πιο φτηνό. Α, τα παίρνουν όλοι και τα κάνουν σε χειρότερη ποιότητα για να τα δείξουν. Ναι, τον Amazon, eBay και αυτά. Πολύ ωραία. Αλλά δεν πήρε λεφτά από το αυτό. Καταλαβαίνω. Τουλάχιστον και δεις, επειδή μου στο διαγωνισμό. Κάτι να κάνουμε κι εμείς. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ζωή για καλλιτέχνη. Είναι δύσκολη. Αλλά είναι σαν αίμα. Δεν το ξέρω πώς να πω. Ξέρουμε. Δεν ξέρω τι να κάνω αν δεν ζαγραφίσω. Ωραία. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή. Εμείς τώρα που πήγε, μισό λεπτό να δω τι ώρα πήγε, 6 η ώρα. Θα τα ξαναπούμε από Αύγουστο. Θα σας αφήσω στα στιβαρά χέρια του Διογέννη Μαριόλα και θα τα ξαναπούμε σε μερικές μέρες. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.